Εδώ είμαστε και όπως σας έχουμε αναγγείλει και χθες και σήμερα με τον κύριο Αχιλέα Μπέο θα ξεκινήσουμε σήμερα που μας φιλοξενεί να προλάβω την ατάκα, έτσι, που μας φιλοξενεί στην εκπομπή του. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, να πούμε υγεία ευχές στον κόσμο όλο. Τι ακούτε από τον καλύτερο κόσμο για τα πολιτικά? Πολιτικά είναι μια πονημένη ιστορία. Γιατί? Θεωρείς ότι πρέπει να κάνουμε τέτοια συζήτηση? Να μην την κάνουμε. Υπάρχει λόγος να την αποφύγουμε, ενώ... Νομίζω ότι... Είναι σαν να ζούμε ξέχωρα από αυτούς τους ανθρώπους, αν μιλούμε μόνο για τα δημοτικά, άρα το περιορίζουμε σε μια κοινωνία και τις λέμε μόνο για ένα μέρος των προβλημάτων σου. Όχι, εντάξει, αφού άνοιξες τη συζήτηση, Σωτήρη, να πω δύο πράγματα. Πραγματικά θεωρώ και εγώ τα έχω ανάγκη να τα πω, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες για τη χώρα μας, για τα παιδιά μας. Εμείς κουτσά στραβά την ψευτοβγάλαμε. Είναι και η ηλικία μας τέτοια, περάσαμε καλές εποχές. Αλίμονο στα παιδιά μας. Και δυστυχώς δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα ένας άνθρωπος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να βάλει την πατρίδα όπως έχει υποχρέωση πάνω απ' όλα και να πει την αλήθεια στον κόσμο. Θα πω λοιπόν εγώ ποια είναι η αλήθεια, κατά την άποψή μου φυσικά, έτσι. Αλλά όποιος μπορεί από αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που έχουν κυβερνήσει τις τελευταίες δεκαετίες στην πόλη και τη χώρα μας, κατ' επέκταση, ας έρθει να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Με αφορμή λοιπόν την μπάσα που μου έκανες, θα ήθελα να πω ότι πρόσφατα που κατέβηκα για το... Θα μας πούνε ότι ήταν και συνεννοημένο, έτσι πως το είπα. Όχι, γιατί. Τι συνεννοημένο. Λέω, ξέρω εγώ. Άλλαξέ μου θέμα, δεν έχω πρόβλημα. Το λιγότερο... Ναι. Λοιπόν, εγώ πάμε ένας άνθρωπος... γιατί εμένα με ενδιαφέρει, ναι, να... Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν έχω... Έχω πάει από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους μέχρι και το τελευταίο, αν θέλεις, ραδιοφωνικό σταθμό. Έχω δώσει συνεντεύξεις. Ποτέ δεν είπα σε ένα δημοσιογράφο, ρώτησέ με αυτό. Τουλάχιστον κατηδίαν έχεις... Είναι αυθόρμητο αυτό που βγάζουμε. Γι' αυτό έχει και επιτυχία. Γι' αυτό ζητάτε και να έρχομαι τόσο συχνά στις εκπομπές σας. Πρόσφατα λοιπόν που κατέβηκα για την περιπέτειά μου στην Αθήνα, επισκέφτηκα κάποιους σημαντικούς ανθρώπους. Σε έναν από αυτούς είδα μέρος της λίστας με αυτά τα κόκκινα δάνεια που λέμε, με τα δάνεια στους καναλάρχες, στους ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και έβλεπα εκεί μεγάλα δημοσιογράφους για κάτι νούμερα 30 εκατομμύρια, 18 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια. Σε δημοσιογράφους. Ναι, 15 εκατομμύρια. Δημοσιογράφους ή ιδιοκτήτες, εντάξει. Μάλιστα. Όχι απλώς δημοσιογράφους. Και πρόσφατα συμπτωματικά είδα και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, καλούσαν κάποιους από αυτούς, δεν κάθισα να το δω γιατί το θεωρούσα κοροϊδία, κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Στο θέμα, πέσατε. Στο θέμα και ρωτάγανε. Ρε άνθρωποι, είναι να τρελαίνεσαι, πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή, καλείς αυτόν που πήρε τα λεφτά από την τράπεζα και δεν στέλνεις το σκαμνί, όλοι έπρεπε να τα φυλακεί. Σε αυτούς που δώσαν τα εκατομμύρια αυτά στους απατεώνες δημοσιογράφους για να βρίζουν, να ελέγχουν την πολιτική ζωή του κόσμου και ο Κοσμάκης να πεινάει. Δηλαδή, πώς τα δώσατε? Πώς, τι, με ποιο δικαίωμα? Με αέρα τα... Συγγνώμη, ένας εκδότης, ας πούμε. Αέρα, κοπανιστό αέρα, όχι απλό αέρα. Πώς έδωσες, κύριε, εσύ από την Εμπορική Τράπεζα, από την Εθνική Τράπεζα, από την Τράπεζα της Ελλάδος, από την Τράπεζα Πειραιώς, από την Γύρω, από οποιαδήποτε τράπεζα? Ο συμβούλιο, ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος, πώς εγκρίνατε αυτό το δάνειο? Και πού είστε? Αυτοί πρέπει να απολογηθούν. Όχι μόνο δεν απολογούνται, αλλά με ειδικό νόμο, με ειδική διάταξη τους απαλλάξανε. Αυτή είναι η πολιτική αυτή της χώρας. Δεν είναι πατριώτες, είναι προδότες. Πάμε τώρα. Λέτε το τι συμβαίνει. Πώς γίνεται προς μια κατεύθυνση έρευνα και όχι προς εκείνη κυρίως που άνοιγε τα ταμεία και έδινε τα χρήματα χωρίς εγγύησης? Αυτοί ευθύνονται, αυτοί είναι θεματοφύλακες του δημόσιου χρήματος ή του χρήματος της τράπεζας και οφείλουν να το προστατέψουν και να είναι σίγουροι. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία γνωρίζω. Επίτευα, και όπως τα οποία έρχονται. Όχι. Θα πω όμως κάποια πράγματα. Τι πράγματα? Τα οποία
που πρέπει να μας ανησυχούν πράγματα. Δεν υπάρχει αύριο στην Ελλάδα. Πιάσαμε πάτο. Και δεν βγαίνει ένας να πει ποια είναι η λύση. Η λύση είναι μία. Αυτοί που κυβερνούν, που το έχω ξαναπεί, δεν είναι άμυροι ευθυνών, αλλά δεν είναι η σημερινή κυβέρνηση αυτή η οποία είναι υπεύθυνη 100% για το κατάντημα και την εξαθλίωση του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή. Προηγηθήκαν όλοι οι άλλοι. Αυτοί μου, το μόνο έγκλημα που κάναν, κατά την άποψή μου, είναι ότι είπαν ψέματα στον ελληνικό λαό για να βρεθούν στην εξουσία. Όμως βρεθήκαν στην εξουσία και δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Βγαίστε λοιπόν, ένας να βγει να πει αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα, η πατρίδα μας και τι πρέπει να γίνει. Και πάρτε μια απόφαση, μία είναι η λύση. Θωρακίστε τον ελληνικό λαό με τα είδη πρώτης ανάγκης, ποια είναι αυτά, τα φάρμακα και πετρέλαιο και βενζίνα να κινηθεί ο Κοσμάκης για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Και μετά στείλτε το Σόιμπελ και τη Μέρκελ σε μένα να τους πληρώσω. Να τους δώσω φυλάκια. Και βγάλτε τον ελληνικό λαό στην παραγωγή. Αλλά πέστε την αλήθεια. Εγώ προσωπικά και η οικογένειά μου, τα αδέλφια μου, δεν πάθαμε τίποτα. Φίλτατε, Σωτήρη και οι τηλεθεατές που μας ακούνε, που η συγχωρεμένη μάνα μου έβαζε κάθε Κυριακή κατσαρόλα με κρέας για να φάμε. Και τις άλλες μέρες τρώγαμε όσπρια, μακαρόνια. Μου έβαζε η μάνα μου, Θεός συγχωρέστη, σε μια φέτα ψωμί λάδι με λίγο ζάχαρη επάνω και μου έλεγε πήγαινε παίξε. Όταν είναι να το κάνουμε για την πατρίδα μας, να το κάνουμε. Πέστε όμως την αλήθεια. Μην, εδώ αυτή τη στιγμή ξέρετε τι συμβαίνει. Να το υποστούμε όλοι. 3-4 χρόνια να βγούμε στην παραγωγή, να καλλιεργήσουμε. Εδώ εισάγουμε κρεμμύδια από το Ιράν, πατάτες από την Τουρκία, ρεβίθια από το Μεξικό. Δεν τρέπονται λίγο? Το 90% αυτό που καταναλώνουμε είναι εισαγωγή. Πώς να προοδεύσει αυτή η χώρα? Πώς να σταθεί στα πόδια της? Συνέχεια με δανεικά. Και τα δανεικά που παίρνουν τα δίνουν στις τράπεζες για να υπάρξει κεφάλαιο κίνησης. Ούτε καν στον ελληνικό λαό. Είναι ντροπή. Είναι απατεώνες. Είναι προδότες και πρέπει να πάνε φυλακή. Πρώτοι. Όχι πιάνουνε. Χρωστάει ένας συνταξιούχος 1.000 ευρώ στο ΤΕΒΕ ή ο άλλος επιχειρηματίας δεν έχει να πληρώσει το ΙΚΑ και τους κλείνουν το μαγαζί, τους πάνε φυλακή. Δεν ντρέπεστε ρε? Βγέστε και πέστε την αλήθεια και να γίνετε ήρωες. Ήρωες να γίνετε. Αυτή είναι η μόνη λύση. Έτσι όπως πάει το πράγμα, συρρυκνώνεται, χειροτερεύει και θα δούμε αν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπήρχε οικογένεια και θρησκεία, παύλα εκκλησία, που πλέον, αλλά τελειώνουν αυτά. Τώρα αυτό, καταλαβαίνω. Ναι. Όχι, αν δεν υπήρχε. Είναι στήριγμα βέβαια. Μεγάλο στήριγμα. Δεν πόσες εκκλησίες δίνουν εσείς ήτι. Αυτός είναι ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Και να σας πω και κάτι. Αν δεν υπήρχαν αυτά, δηλαδή ο παππούς, η γιαγιά που να βοηθήσει το παιδάκι να δώσει μέρος από τη σύνταξη, ο γονιός, θα είχαμε εμφύλιο στην Ελλάδα. Κατέβηκα τώρα πρόσφατα στην Αθήνα και πήγα, είδα νοικοκυρέους, πραγματικά σου μιλάω, το λέω και ανατριχιάζω, και περιμέναν από τα εστιατόρια που θα κλείσουν τα αποφάγια ή τι περίσσευμα να πάνε να φάνε. Είναι πραγματικά σε δύσκολη κατάσταση. Εδώ τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Είναι μια ομάδα ανθρώπων, θέλουμε 1.000, 5.000, 10.000. Αυτοί που κυβερνούν, αυτοί που έχουν την εξουσία, τα θεσμικά όργανα και οι παρεπλησίων τους, οι διπλανοί τους, θέλετε 20.000. Περνάνε καλά και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός υποφέρει και θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Και είναι λυπηρό να βγει, εγώ περιμένω, εάν είναι αριστεροί που λένε, εάν είναι, γιατί δεν δείχνει αυτό το πράγμα, να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Όλοι θα τους στηρίξουμε. Δεν υπάρχει Έλληνας να μην σταθεί στο πλευρό αυτού του πολιτικού που θα πει την αλήθεια και θα πει: κύριε, τελείωσε τα ψέματα. Δεν μπορεί άλλο ο ελληνικός λαός να ζει στην εντατική με ασπιρίνη. Τελειώσαμε. Αυτή είναι η λύση, η μοναδική λύση. Όλα αυτά που θέλετε να σας πω κάτι. Πάρτε την Κύπρο, αλλά εκεί είναι πατριώτες. Κάνανε κουρέματα, καταθέσεις, αυτά σε 3 χρόνια βγήκαν στην αγορά
στην ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ας πάρουμε παραδείγματα. Ήδη εφημερίοι και προσκεπτικοί. Έτσι, μπράβο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε βαθμό ανάπτυξης κάτω από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια και είναι λυπηρό. Είμαστε χειρότεροι από εκεί. Βλέπεις αυτά τα κράτη που κάποτε πηγαίναμε και περνάγαμε με 100 ευρώ μια εβδομάδα, έχουν γίνει από πλευράς ανάπτυξης πολύ καλύτερα. Και πολύ φοβάμαι ότι είναι θέμα χρόνου για άσχημες εξελίξεις. Λυπάμαι πολύ και λυπάμαι. Τι βλέπετε δηλαδή να γίνεται? Άσχημες εξελίξεις έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα, επειδή βλέπουμε μια Τουρκία διαρκώς να δείχνει δόντια. Βλέπουμε άλλους γειτονές μας, στους Αλβανούς. Ναι. Ή βλέπετε εσωτερικές εξελίξεις? Εσωτερικά βλέπω πολύ. Το αυτό δεν θέλω να περνάει καν από το μυαλό μου. Τον κίνδυνο των εθνικών μας συνόρων και τον κίνδυνο της πατρίδας μου. Βλέπω όμως ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα γίνουν περικοπές, όχι στις συντάξεις, στις καταθέσεις. Αλλά και αυτό, εάν γίνει... Να πάμε σε μια λύση Κύπρου, δηλαδή. Ναι, αλλά η λύση Κύπρου ήταν, αλλά σε 3 χρόνια η Κύπρος ευημερεί. Ναι. Εδώ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, έτσι όπως δρομολογούν. Γιατί δεν γνωρίζουν. Δεν είναι. Εδώ υπάρχει ο Θεός να τους φωτίσει και να φωτίσει όλον τον κόσμο. Να αποφύγουμε τα χειρότερα. Είναι λυπηρό. Αυτή είναι η κατάσταση. Πέστε την αλήθεια... Στείλτε τους δανειστές σε μένα να τους πληρώσω με φυλάκια. Ξέρετε τι ωραία φυλάκια θα πάρουνε. Και βγάλτε τον ελληνικό λαό στην παραγωγή, η χώρα μας να παράγει τα τουζίν και συγχρόνως να προστατέψουμε τα είδη πρώτης ανάγκης, να τα έχουν οι συνταξιούχοι, ο απλός ο κόσμος, να μην το στερήσουμε αυτό και συγχρόνως όλοι μαζί να στηρίξουμε τον όποιο πολιτικό ή όποια κυβέρνηση αποφασίσει να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να αγωνιστούμε, να στηρίξουμε όλοι μαζί. Πρώτος εγώ. Πρώτος εγώ. Δεν κατάλαβα. Οι vegetarian τι παθαίνουν? Τι πεθαίνουνε? Να φέρω ένα παράδειγμα. Για την πατρίδα μας, για τα παιδιά μας, αν είναι να βελτιωθεί το επίπεδο και στην ποιότητα και στην παιδεία και στα ιατρικά, αλλά να τραβήξουμε μια... Όχι, έχουμε φτάσει, όπως λέτε, να εισάγουμε ακόμη και τα κρέατα. Τα κρέατα είναι το... Λοιπόν, αλλά όταν έχουμε ακόμη και στη Θεσσαλία χιλιάδες στρέμματα καλλιέργητης γης, δεν μιλώ για τις δημόσιες εκτάσεις, έτσι που θα μπορούσαν και αυτές σε μια έκτακτη ανάγκη να παρακολουθούν, δεν το συζητάμε, προκειμένου να έχουμε παραγωγή. Αλλά ιδιωτικές εκτάσεις που παραμένουν ακαλλιέργητες. Προφανώς μπορούμε στον πρωτογενή τομέα να τα καταφέρουμε. Έτσι, καλύτερα. Μπράβο. Έτσι δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Έτσι, λοιπόν, σταμάτησε αυτό. Δηλαδή, πρέπει πλέον να πούνε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός είναι τόσο μεγαλόψυχος, έχει περάσει επανειλημμένως από δύσκολες εποχές, αλλά να σταματήσουν αυτό το κλέψιμο, την κοροϊδία. Ναι, αλλά εσείς λέτε, είπατε όμως κάτι περισσότερο. Λέτε πως δεν βλέπετε σε όλο το πολιτικό σύστημα άλλη προοπτική. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, έτσι, το να πάει να οδηγηθεί η χώρα σε 1 μήνα, σε 2 χρόνια, σε 3 μήνες, σε εκλογές. Ναι, πήγαμε. Και τι θα προτείνουνε? Θα βγει κανείς να πει ότι πάμε σε εκλογές, αλλά εμείς δεν δίνουμε με μνημόνια, με συνεργασίες, με το παραμύθι αυτό, κλέψαν τα λεφτά και τώρα τους δίνουν τα λεφτά ξανά στις τράπεζες αυτούς που τα κλέψανε? Να πούνε την αλήθεια και να στηρίξουμε αυτό. Θέλετε μια κυβέρνηση ευρεία, ας πούμε, από όλα τα κόμματα, από πολλούς πολιτικούς? Ναι, είναι μια κυβέρνηση, λέτε, οικουμενική. Λέω, ναι, για να δεν πάμε... Δεν με αφορά, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε έχω, να ξέρετε, με ενδιαφέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα με ενδιαφέρει να ευημερεύσει ο τόπος μου. Με ενδιαφέρει αυτό που βιώνω καθημερινά, κύριε Πολύζο, στον δρόμο που περπατάω, στο γραφείο μου, οικογένειες, με τα παιδιά τους, να έρχονται να παρακαλάνε για ένα μεροκάματο. Δεν το έχω ξανασυναντήσει. Είναι λυπηρό, μα βρίζει η καρδιά μου, πιστέψτε με. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Δυστυχώς μεγαλώνουμε όλοι παιδιά. Δεν πάει πουθενά αυτό. Και κανείς δεν έχει το θάρρος να βγει και να πει την αλήθεια. Και λένε για σχεδιασμό, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Όλα αυτά που λέτε δεν βγαίνουν. Δεν είναι δυνατόν, να σας πω κάτι άλλο. Βγάλανε ένα νόμο τώρα, θα μου πεις, έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους?
Τι σχεδιασμό? Και λέει, αν πιάσουμε έναν επιχειρηματία που δεν χτυπάει την ταμιακή μηχανή και κάνει παράβαση, φορολογική παράβαση, ναι, παράβαση, του κλείνω το μαγαζί. Τι κερδίζεις, ρε, άμα το κλείνεις το μαγαζί? Δημιουργείς μεγαλύτερη ενεργία, χάνεις περισσότερα έσοδα. Να του βάλεις πρόστιμο, ναι, μαζί σου. Να βρεις έναν άλλο τρόπο. Καλά. Και λένε, μα δεν είναι λύση αυτό. Και το πρόστιμο της είναι... αδήλωτης εργασίας. Είναι ακραία αυτά. Αυτά είναι ακραία. Είναι ακραία, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό το μέτρο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή, τις δύο ή τις τρεις μέρες που θα κλείσει το μαγαζί, οι εργαζόμενοι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους? Δεν δημιουργείς πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Το κράτος δεν θα χάσει έσοδα από αυτές τις τρεις μέρες που θα κλείσεις? Ποιος τις προτείνει αυτές τις λύσεις? Γιατί δεν παίρνουν ένα μοντέλο Αμερικής, Αγγλίας, Γερμανίας, ναι, να, καλά, το πλησιάσουν? Η αλήθεια είναι ότι ό,τι έχουν να κάνουν με το φαγητό, σπάνια παίρνουμε απόδειξη σωστή. Δεν ή θα θέλω πάρουμε, να... ναι, δεν ή θέλω, θα πάρουμε, ναι, κανένα μπακαλόχαρτο, ναι, χειρόγραφο, ναι, και λοιπά. Γιατί δηλαδή δεν κατάλαβα, επιχειρηματίες. Εκεί το έχουμε, ναι, παρακάνει. Να σας πω κάτι. Η άλλη πλευρά εννοώ. Το έχουμε παρακάνει. Όμως ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Πού έχετε δει 50% φορολογία? Τι έγινε, θα ανοίξω εγώ μια επιχείρηση και θα βάλω συνέτερο το κράτος? Βεβαίως. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Λοιπόν, φοροδιαφυγή είπατε... υπάρχει σε όλο τον κόσμο, αλλά το κράτος μπορεί και βάζει αυτές τις ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μην φοροδιαφεύγουν σε μεγάλο βαθμό. Αλλά η λύση δεν είναι φόρος, πρόστιμο, κλείσιμο της επιχείρησης. Προς Θεού, ρε παιδιά. Να σας δεν πω, σας είπατε, κάτι πριν ότι ακόμη δεν σας έχουν πει ότι είναι αριστεροί, και το λέει ένας άνθρωπος που είναι γνωστό ότι έχει μεγαλώσει σε ένα αριστερό περιβάλλον. Ο πατέρας μου πήγε από μια φυλάκι, ναι, αριστερή οικογένεια. Έτσι. Γιατί δεν βλέπετε αριστερές ιδέες ή πρακτικές, ναι, πίσω από αυτά? Γιατί βιώνω μια κατάσταση, εκτός αυτά που βλέπω έξω στην κοινωνία, από πολλά πράγματα και πολύ κόσμο, βιώνω ένα προσωπικό, αν θέλετε, μια προσωποποίηση ενός διωγμού, ενώ τότε εκείνα τα χρόνια οι αριστεροί είχαν υποστεί το διωγμό. Δεν περίμενα ποτέ ότι αριστερή κυβέρνηση θα στοχοποιεί ανθρώπους. Και είναι λυπηρό. Και μια που το είπατε αυτό, να πω για... να μην πω για τρεις-τέσσερις, να πω για δύο συναυλές σου, ούτε να τους χαρακτηρίσω Σουβλατζή ή Μητσοτάκη ή αυτά. Θα πω τα ονόματά τους κανονικά. Γιατί πλέον δεν έχουν αρχές στη ζωή τους, αξίες και ήθος. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Για τον Γιώργο τον Καρικλίδη και την Κατερίνα Τασοπούλου. Εγώ, επειδή είμαι σίγουρος ότι με παρακολουθούν και δημοσιεύσανε, βέβαια οι διαδικασίες μπροστά στη δικαιοσύνη είναι πολύ σύντομες για αυτούς, δημοσιεύσαν το βούλευμά μου, πανηγυρίζαν ότι ξεκινάει η δίκη αυτά. Εγώ, αν κάποιος έρθει και με πείσει ή μου πει ότι απέκρυψα από τη Βολιώτισσα και το Βολιώτη το πρόβλημά μου, ή απέκρυψα ότι πάω σε δίκη, ή απέκρυψα το βούλευμα, ή απέκρυψα όλη αυτή την περιπέτεια που οδηγήθηκα στη φυλακή, αυτή τη στιγμή δέχομαι να υποστώ τα πάντα. Αντίθετα, το είχα σημαία, το ξέρανε, δεν κοροϊδέψα κανέναν, δεν εξαπάτησα κανέναν. Είπα στον λαό του Βόλου την αλήθεια και γι' αυτό με τιμήσανε και γι' αυτό εκτιμήσανε την γλώσσα της αλήθειας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και κάνω αυτή τη στιγμή έναν αγώνα τεράστιο. Να προστατέψω το κύρος της οικογένειάς μου, το δικό μου, της πόλης μου, γιατί μου στερούν το δικαίωμα να διοικήσω βάζοντας υπογραφή. Με έχουν βάλει σε προσωρινή αργία από έναν νόμο αντισυνταγματικό, όπως λένε οι συνταγματολόγοι, και δεν έχω κρυφτεί πουθενά. Και έρχεστε εσείς, υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο, να χαίρεται ή να παρακαλάει με το πρόβλημα του αλουνού? Αυτό όχι αλητεία είναι. Πρέπει να ντρέπονται. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Δηλαδή παραμονές της δίκης μου, πρωτοσέλιδα, ντροπή, ό,τι σας λέω. Το να λένε ακούστε ότι να, δείτε, να όχι, αποδοθεί ακούστε, δικαιοσύνη. Κύριε, αυτή θα το... το να... ακούστε να δείτε. Οδηγήθηκα στη φυλακή το 2011 γιατί κάτι σκουπίδια δημοσιογραφικά, εντεταλμένα εργαλεία, όπως τα αποκαλούσε ο τότε υπουργός κύριος Γερουλάνος, είχαν δημιουργήσει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και
επηρεάσανε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικές συνειδήσεις. Δεν υπάρχει. Πρόσφατα έναν καινούριο δικηγόρο που πήρα για την υπόθεσή μου και διάβασε την υπόθεση, λέει, άκουγα αλλά δεν το πιστεύω, ότι γι' αυτό το κατηγορητήριο οδηγηθήκατε στη φυλακή. Και ντρέπομαι. Θεωρεί ότι είναι έολο. Δεν υπάρχει. Θα πέσει. Μα δεν υπάρχει. Ακούστε να σας πω κάτι, κύριε Πολύζο, για να μάθει και ο κόσμος. Να θεωρήσει δεδομένο ο κόσμος, δεδομένο. Και το λέω με όλη τη σιγουριά. Είτε στον πρώτο βαθμό, είτε στο δεύτερο που είναι το εφετείο, είτε στον Άριο Πάγο, ο Αχιλλέας Μπέος θα αθωωθεί πανηγυρικά. Και θα το κάνω αυτό γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα φανεί και το μεγαλείο των δικαστών που έχουν ακεραιότητα, ήθος και αξιοπρέπεια, γιατί έχω υποχρέωση να αγωνιστώ και να παλέψω απέναντι στην πόλη μου, και ας γνώριζε η πόλη μου από την αρχή οι πολίτες τι έχω βιώσει, τι έχω περάσει, τι αδικία πέρασε η οικογένειά μου κι εγώ, αλλά επιτέλους αυτά τα σκουπίδια ας αφήσουν στη διαδικασία της δικαιοσύνης που είναι και θα κρατήσει, ξέρετε, πάνω από 8 μήνες. Ας αφήσουν την ανεξάρτητη δικαιοσύνη που λένε αυτοί, γιατί εγώ έχω τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, να κάνει τη δουλειά της ανυπηρέασης. Και μην ενοχλούνε. Δεν τους έχω ενοχλήσει. Όταν όμως, επειδή υπάρχει Θεός, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θέλω να πιστεύω θα ολοκληρωθεί στον πρώτο βαθμό. Και δεν θα χρειαστεί να πάμε στο εφετείο. Αν χρειαστεί όμως θα πάμε. Εσείς μιλάτε για λογαριασμό σας. Για λογαριασμό μου, δεν μιλάω για κανέναν άλλον. Όχι, λέω, επειδή είστε σε αυτή την ιστορία πολύ εμπλεκόμενοι. 87. 87 είμαστε. Που οι περισσότεροι από ανάμεταξύ μας δεν γνωριζόμαστε. Εμένα βέβαια με ξέρουν όλοι, γιατί με βλέπουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τη δραστηριότητα που είχα. Και μία πρόταση ενός εισαγγελέα πολύ αξιόλογου, όταν έκανα τις αιτήσεις για περιοριστικούς όρους και όλα αυτά, η πρότασή του έλεγε μέσα ότι μου είναι αδιανόητο να πιστέψω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος με την προσωπικότητα που έχει, που καθημερινά βγαίνει στην τηλεόραση, που δίνει παρόν στα δικαστήρια και αυτά, να μην θέλει να παραστεί στο δικαστήριο για να διεκδικήσει και να αποδείξει την αθότητά του. Και αυτή είναι η αλήθεια. Θα σας πω, παρόν είμαι. Διαβάσατε στην περίοδο της προφυλάκησής σας αρκετά νομικά βιβλία, έτσι. Κοιτάξτε, η εμπειρία της ζωής με ανάγκασε. Όχι, όχι. Λέω ότι εκείνη την περίοδο ξέρω ότι ψαχνόσασταν και μόνος σας. Ναι, δεν μένατε μόνο στις συμβουλές των δικηγόρων, στις γνώσεις των δικηγόρων. Τους 11,5 μήνες που κάθισα στη φυλακή, διάβασα όσο έχω διαβάσει όλη τη ζωή. Και εμπλουτίστηκα γύρω από αυτό το θέμα. Σε πολλά θέματα έχω αρκετή εμπειρία και άποψη και χειρίζομαι την υπόθεσή μου προσωπικά πλέον αποκλειστικά μόνος μου. Σε μεγάλο βαθμό εσείς. Μόνος μου, όχι σε μεγάλο βαθμό. Θα εκπροσωπηθείτε. Δεν το συζητώ, με τρεις δικηγόρους θα εκπροσωπηθώ, αλλά οι δικηγόροι αυτοί θα ασχοληθούν καθαρά με τα νομικά θέματα. Λοιπόν, τώρα με την τοποθέτηση που κάνατε και τον κύριο Γερουλάνο, να μην στεναχωριούνται. Εγώ είμαι παρόν στη δικαιοσύνη. Εάν δικαστώ ή όχι, στο τέλος είναι τρεις βαθμοί. Θέλω να πιστεύω θα καθαρίσει ο Αχιλλέας ο Μπέος για την πόλη του, την οικογένειά του και εμένα και τα παιδιά του στον πρώτο βαθμό. Έχω αυτή την πεποίθηση. Όμως για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλω να κρίνω το δικαστήριο. Στο δεύτερο βαθμό είναι δεδομένο ότι ο Αχιλλέας ο Μπέος θα βγει καθαρός. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν αποδείξεις και πάνω απ' όλα γιατί μαθώς, δεν έχω κάνει τίποτα. Ήταν ένα στημένο παιχνίδι κάποιων πολιτικών απαταιώνων που κάποιοι εδώ στην πόλη τους υπηρέτησαν, όπως είναι ο Γερουλάνος και ο Χασισοπότης ο Παπαντρέο. Τι ντροπή. Σε μια χώρα η αλήθεια είναι. Είπε ο άνθρωπος ότι δοκίμασε κάποια στιγμή. Ναι, όχι, και το επικρότησε. Η πατρίδα μας είχε για πρωθυπουργό τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Εκεί τελειώνουν όλα. Αλλά ένα βλαμμένο. Επειδή προσπαθούσα να καταλάβω τι εννοείτε όταν λέτε ότι οι αριστεροί δεν επιτρέπεται που έχουν υποστεί διωγμό, έτσι, αλλά για τα πολιτικά τους φρονήματα να πάνε στην φυλακή, εσείς λέτε ότι είχε και πολιτικά χαρακτηριστικά η δίωξή σας. Δεν το με την έννοια μόνο ότι την υποκίνησε μόνο ο κύριος Γερουλάνος εκείνη την περίοδο. Κιόλας. Το έχουν παραδεχτεί μεγάλοι δημοσιογράφοι τώρα πλέον. Που καταλάγιασε ο θόρυβος, που ηρέμησαν τα πράγματα, πλέον βγαίνουν άνθρωποι
και λένε ότι ο Αχιλλέας ο Μπέος ήταν ένα θύμα εκείνης της εποχής που ψάχναν να δώσουν αίμα στο λαό. Μάλιστα. Όπως οι Ρωμαίοι τότε, λοιπόν, στο Κολοσσίο. Πριν τις διαφημίσεις, δείξε μου μόνο το πλάνο, μην παίξεις το βίντεο γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα, για να σας πω ότι μόλις γυρίσουμε θα ακούσουμε τι λέει για τον Αχιλλέα Μπέο ένας μάλλον φίλος του. Έτσι, είναι φρέσκος φίλος των τελευταίων μηνών, είναι ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ και μας περιγράφει στην συνέντευξη που θα δούμε σε λίγο και θα τη δείτε ολόκληρη την Παρασκευή, γιατί το έχουμε στατικό το πλάνο. Λοιπόν, λέει πώς γνωριστήκατε, δίνει όλο το παρασκήνιο, τι νιώθει για εσάς, τι νιώθετε για εκείνο, αλλά και κάτι που το είπατε χωρίς να καταγραφεί από καμία κάμερα, στο δείπνο που δώσετε προς τιμήν του, και θα το δούμε σε λίγο αυτό που λέει για εσάς ο ηγούμενος Εφραίμ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Αχιλλέα Μπέο. Μαζί μας ο Σάκης Παπαδόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Βενιζέλος από την εκδήλωση στη Λάρισα, ο Μιχάλης Ζουμπουλάκης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ιατρικό θέμα από τον Ισάκ το Παλίδη. Εδώ είμαστε με τον αιρετό δήμαρχο του Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Πώς νιώθετε για τον Εφραίμ, γιατί ακούσατε πολλά και για την επιλογή σας να τον ανακηρύξετε επίτιμο δημότη? Κοιτάξτε να σας πω, καταρχήν ήταν επιλογή του και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι η υπόθεση ενός ανθρώπου και απόφαση ενός ανθρώπου. Κατά δεύτερον, εγώ ποτέ δεν έκρυψα, γεννήθηκα χριστιανός ορθόδοξος. Τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. Βέβαια δεν ήμουν από τους ανθρώπους που πήγαινα κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Ξαφνικά, πριν 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος περίπου... Μην το πείτε εσείς. Ή θέλουμε να διασταυρώσουμε αν η ιστορία είναι με τον ίδιο τρόπο υπομένη. Αλήθεια είναι. Δεν είναι, δηλαδή, για πείτε. Δεν μπορεί να σας είπε... Και θα τον ακούσουμε αμέσως μετά. Δεν μπορεί να σας είπε κάτι άλλο και ο γέροντας Εφραίμ. Ζήτησε να έρθει, ήταν εδώ στο Βόλο, ζήτησε να έρθει εδώ στο γραφείο να με δει. Εγώ και εγώ ήμουν, λέω τι να, εντάξει, σεβαστώ αυτά έτσι, λέω άσε το σκεφτούμε αύριο. Και λέω πέστε του να έρθει του ανθρώπου, του γέροντα. Ήρθε στο γραφείο με τη συνοδεία του, πραγματικά μόλις τον γνώρισα, φυσιογνωμικά ας πούμε, είδα έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο, ο οποίος με ηρεμούσε. Κάναμε μια συζήτηση γύρω στα 7-8 λεπτά και έβγαζε κάτι πολύ θετικό. Μάλιστα. Προς τα έξω. Μια άλλη αύρα. Για πάμε να δούμε τι μας είπε για αυτή τη γνωριμία. Και να πω μετά τα υπόλοιπα. Και μας λέει ότι γίνατε καλύτερος άνθρωπος. Πήγατε στο Άγιο Όρος. Όχι, καλός άνθρωπος ήμουνα πάντα και θα συνεχίσω να ήμουν. Εγώ δεν είπα. Όχι, είπα. Αν γίνατε καλός. Όχι, είπα ότι αναθεώρησα πολλά πράγματα. Όχι, το λέει και εκείνος. Ναι, αναθεώρησα πολλά πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και συγχρόνως μέσα από αυτή τη γνωριμία μου και τη σχέση που εκτιμώ αφάνταστα. Καταρχήν πήγα πρώτη φορά στο Άγιο Όρος, που είναι μια τρομερή εμπειρία. Τρομερή εμπειρία. Να σας πω μόνο ότι εκείνη την εποχή που πήγαμε ήταν νηστεία και έφαγα το ωραιότερο φαγητό στη ζωή μου που έχω φάει ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Φασόλια χωρίς λάδι. Έτσι. Φασόλια. Φοβερό. Λοιπόν, πάμε, μην πούμε εμείς περισσότερο, να ακούσουμε την ιστορία όπως την διηγείται ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ για τη γνωριμία του με τον Αχιλλέα Μπέο και το πώς νιώθει για εκείνον. Και επιστρέφουμε. Τινή να εξελιχθεί σε φιλία η γνωριμία σας με τον Αχιλλέα Μπέο? Ακούστε. Εγώ με τον Δήμαρχο δεν τον ήξερα καθόλου. Μια μέρα, ας πούμε, μου είπαν μερικοί, ξέρετε, να πάτε να χαιρετήσει τον Δήμαρχο εφόσον έρχεστε στην πόλη αυτή. Λέω, να πάω, αλλά γιατί να πάω? Δεν είμαι κανένας φορέας πολιτικός, ούτε κοινωνικός. Είμαι ένας πνευματικός φορέας που έρχομαι εδώ και τέλος πάντων κάποιοι γνωστοί του περιβάλλοντος του Δήμαρχου μου είπαν, δεν είναι κακό να το χαιρετήσουμε. Τέλος πάντων, λέω, εφόσον επιμένετε, να πάω. Επήγα εκεί, ο Δήμαρχος μας είδε με μια έτσι, μπορώ να πω έτσι, μια έκπληξη. Σου λέει, τι γυρεύετε εδώ εσείς, τι θέλετε? Και τελικά ο διάλογος και η συνομιλία μας και η γνωριμία μας έτσι
πήραν μια μορφή έτσι καλής έτσι σχέσεως και μετά τον κάλεσε έρθει στο Άγιον Όρος, πιάσαμε μια προσωπική έτσι σχέση και είδα ότι ωφελήθηκαν από το Άγιον Όρος και μου λένε και μερικοί που συνεργάτες του όταν με συναντούν ότι από τον καιρό που ήρθε στο Άγιον Όρος έχει γλυκάνει. Ηρέμησε. Και βλέπω γιατί είναι υψηλών τόνων ο δημάρχος μας. Είναι υψηλών τόνων, αλλά έχει μια, έναν αλτρουισμό μέσα του, έχει μια καλοσύνη που νομίζω ότι από ό,τι ακούω ότι πράγματι έτσι ωφελεί την πόλη. Έτσι έχω διαπιστώσει, έτσι έχω ακούσει. Και εγώ βέβαια σας είπα, δεν τοποθετούμε πολιτικά με κανένα πρόσωπο. Εγώ πάντοτε είμαι με την Εκκλησία, σέβομαι την Εκκλησία, είμαι μέλος και εγώ της Εκκλησίας. Αλλά έτσι μου αρέσει να ακούω καλά λόγια για τους φορείς. Μπορεί εμείς να μην είμαι θα με την πολιτική. Διότι η πολιτική είναι τα κόμματα. Κόμματα σημαίνει κομμάτι. Εμείς είμαι θα με το όλον. Αλλά όμως χαιρόμεθα όταν υπάρχουν πρόσωπα πολιτικοί που είναι σωστοί άνθρωποι και προσπαθούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο και να βοηθήσουν τον τόπο. Διότι σήμερα θέλουμε ανθρώπους να αγαπήσουν ειλικρινά τον τόπο και να βοηθήσουν αυτή τη χώρα μας που στενάζει και έχουμε τόσες επιπτώσεις σήμερα και τόσες όχι καλές εξελίξεις. Γι' αυτό και εμείς προσευχόμεθα πολύ με πολύ αγάπη και πολύ αγωνία για να δει αυτός ο τόπος καλύτερες μέρες γιατί του αξίζει. Ολόκληρη συνέντευξη με τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ την Παρασκευή στην εκπομπή μας. Γλυκάνατε λοιπόν δήμαρχε. Καλά, γλυκούλης ήμουν ανέκαθεν. Αλλά να πω ότι είναι πραγματικά φοβερός άνθρωπος. Εγώ έχω εκπλαγεί με την ηρεμία που σου μεταδίδει και δεν πρέπει να μείνει για πολλοί κόσμος, ίσως δεν το γνωρίζει, γιατί η Δημοτική Αρχή επέλεξε αυτό το πρόσωπο να το τιμήσει. Θα πω κάτι που πολλοί μπορεί να το παρεξηγήσουν. Πολλοί. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει η αλήθεια και γι' αυτό πολλές φορές έχω συγκρουστεί, δεν αρέσω, αλλά είμαι αληθινός. Αυτό είναι ένα κομμάτι της συζήτησης που θα παιχτεί τους επόμενους μήνες. Δηλαδή ότι είμαι αυθόρμητος και αυτό πληρώνω. Τον αυθορμητισμό μου, την ειλικρίνεια, την αλήθεια. Ο Γέροντας Εφραίμ τιμήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ως επίτιμος Δημότης Βόλου και αν το βάλουμε σε μία ζυγαριά με μία πρόσφατη τιμητική διάκριση, αν θέλετε, στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας από το Δήμο Ζαγοραίων, νομίζω ότι δεν έχει καμία σύγκριση το ένα με το άλλο. Εμείς τιμήσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει δουλειά τουλάχιστον σε 130 οικογένειες στο Βατοπέδι σε μια δύσκολη εποχή και με μεγάλα μεροκάματα. Δεύτερον, τις πρώτες ύλες προμηθεύεται από το Βόλο, οι οποίες εκτιμούνται πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ στην τοπική αγορά. Μα εγώ μαθαίνω ότι ακόμη και ήδη η Γηνής φεύγει κάθε Δευτέρα, λέει, φορτηγό που φορτώνει ό,τι χρειάζονται για τις ανακαινήσεις, για τις προσθήκες. Τρίτον, πρόσφατα τον τίμησαν οι πολίτεκνοι γιατί έχει δώσει υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές. Έναν τέτοιον άνθρωπο με τέτοια προσφορά στην πόλη, ούτε πρέπει να το κρατάς κρυφό, όποιος και να είναι, και πρέπει να το ανταποδώσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τιμήθηκε. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Επικοινωνιακή πολιτική πήγε, είπε 10 ψέματα στο βουνό, από αυτά που είπε δεν γίνει τίποτα και τον τιμήσαν. Εγώ θεωρώ ότι καλά κάναν και τον τιμήσαν. Δεν κατηγορώ. Καλά κάνανε τώρα, το αποδομήσατε. Καλά κάνανε, το αποδομήσατε. Είναι αλήθεια, δεν είναι όμως. Ως επιλογή το αποδομήσατε. Δεν είναι αλήθεια όμως. Ποια είναι η προσφορά του στο Πήλιο και στο Βόλο? Πέστε μου. Καλά, τον τιμάς ως πρώτο πολίτη της χώρας. Έτσι, εντάξει. Α, μπράβο, στο εντάξει. Τυπικό κομμάτι. Εντάξει, στο τυπικό. Εδώ πάμε στην ουσία εμείς. Και εμείς είμαστε ουσιαστικοί. Αυτή είναι η αλήθεια όμως. Και αυτό έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή και μπράβο τους και να συνεχίσουν έτσι. Εν πάση περιπτώσει, να κλείσουμε το κεφάλαιο του Γέροντα Εφραίμ, γιατί δεν του αρέσει να μιλάνε πολύ για τον εαυτό του και καλά κάνει. Είναι ένας απλός άνθρωπος. Θα ξαναπάω στο Άγιο Όρος γιατί μ' άρεσε. Με ηρεμή το περιβάλλον, έχεις μια ξενιαστά, είσαι μέσα σε ένα διαφορετικό χώρο, καλό είναι. Όποιος έχει πάει και όσοι μας παρακολουθούν σίγουρα
θα είναι ανάμεσά μας, ανάμεσά στους τηλεθεατές μας και άνθρωποι που έχουν πάει, καταλαβαίνουν πολύ καλά αυτό που περιγράφουμε, ότι κλείνει κυριολεκτικά ο διακόπτης και αλλάζεις. Αλλά είναι εμείς δύο μέρες, έχεις μια, όταν έχεις βέβαια και πέντε γνωριμίες, κάνεις και συζητήσεις, φεύγεις από την καθημερινότητα και τα προβλήματα. Έτσι. Και είναι σε ένα διαφορετικό κόσμο, όπως και ο Κώστας ο Λούλης. Φοβερός, εγώ δεν τον ήξερα, δεν το γνώρισα. Πόσο είναι το βίντεο του Λούλη, χθες είδαμε, γιατί αυτά ήταν αποκλειστικά, έλεγα και χθες, μην χάσουμε εντελώς την έννοια του αποκλειστικού. Όταν κάποιος έχει κάτι αποκλειστικό, σημαίνει ότι το έχει μόνο αυτός. Όταν καλά, αυτό είναι αυτό, δύο, το λέει λέξη. Εντάξει, λέω του. Τώρα γιατί διάβασα κάτι χθες. Καλά, εδώ μπορεί να διαβάσει ό,τι πόσο θέλεις, είναι, Άρτεμ, πες μου πόσο. 57 δευτερόλεπτα. Δείξτε μας τώρα και την προσφώνηση. Χθες είδαμε την προσφώνηση του Αχιλέα Μπέου στο δείπνο που έδωσε προς τιμήν του γέροντα Εφραίμ. Ζήτησε ο Αχιλέας Μπέος και από τον επιχειρηματία Κώστα Λούλη, που όμως έχει διατελέσει πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους και είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Μονής Βατοπεδίου. Ένας άνθρωπος που έχει πολύ καλή σχέση με τον ηγούμενο Εφραίμ. Πάμε να δούμε την προσφώνηση του κυρίου Λούλη και κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο για να πάμε και στα της πόλης. Του έδωσε μια τέτοια δοκιμασία και ένα τέτοιο σταυρό που είναι η προσωποποίηση της αγνωμοσύνης, ας το πω έτσι, και της αχαριστίας του ελληνικού κράτους απέναντι σε κάποιον ηγούμενο, ο οποίος ουσιαστικά τι είναι, είναι διαχειριστής από μια άποψη ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Και αντί λοιπόν να τον τιμήσει για το έργο του, αλλά και για το πώς υπερασπίστηκε ως όφιλε τυπικά και νομικά τα δίκαια της Μονής, τον πότισε με τόσο πολύ και τόσο φαρμάκι, και πιστεύω ότι φεύγοντας κάποια μέρα, αφού τα εγκατοστήσετε από αυτή την υπόγεια, την επίγεια ζωή σας. Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε, να το κλείσω αυτό το θέμα που λέγαμε και προηγουμένως με τη δικαιοσύνη για την ανεξάρτητη. Αφορμή αυτό που έλεγε ο κύριος Λούλης για τις περιπέτειες του ηγουμένου Εφραίμ. Ναι, όμως να πάμε και λίγο πιο κάτω με το θέμα του Εφραίμ για να καταλάβει ο κόσμος και τι σημαίνει. Εγώ βίωσα μια αδικία τεράστια και είχα για 5-5,5 χρόνια περιοριστικούς όρους. Περιοριστικοί όροι συνήθως, ας πούμε, μπαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες, έμποροι ναρκωτικών, όπλων κτλ. Και αν μπουν, θα μπουν για 6 μήνες, 9 μήνες, ένα χρόνο. Εμένα μου τους κράτησαν 5,5 χρόνια. Αλλά να μην συζητήσω για τον εαυτό μου. Και εκεί να δείτε τη σκοπιμότητα υπήρχε, γι' αυτό σας έχω πει, δεν έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αλλά σε δικαστές με αξία, κεραιότητα και ήθος, και υπάρχουν αρκετοί από αυτοί. Του Εφραίμ του το κρατήσαν 8 χρόνια και ακόμη δεν το έχουν, τους έχουν βγάλει. Αν είναι δυνατόν, πέθανε ο αδελφός του και δεν μπορούσε να πάει στην κηδεία. Αν αυτό στην είναι, Κύπρο. Στην Κύπρο. Αν αυτό είναι δικαιοσύνη, είναι ντροπή. Ντροπή του ελληνικού κράτους, της δικαιοσύνης, ντροπή όλων αυτών. Και δεν μιλάω για τον εαυτό μου, εγώ το ξεπέρασα. Και θα τα ξεπεράσω κιόλα. Γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται. Αυτοί είναι. Μάλιστα. Για να το τελειώσουμε εκεί. Λοιπόν, ελάτε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας. Περνούσα από την πλατεία Ρήγα Φεραίρου και είδα ήδη στείνεται, αρχίζει ο διάκοσμος. Ναι, καταρχήν χθες ανάψανε, κάνανε ένα τεστ, να το πούμε στα αγγλικά, ναι, μια δοκιμή θα την έλεγα. Ανάψαν τα φωτάκια να δουν τη θερμότητα, αν είναι τίποτα καμένα αυτά. Τώρα όλα μαζί αυτά και όλα αυτά που γίνονται θα γίνουν 1η Δεκεμβρίου, η έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, το άναμα της πόλης, με πολλές, πάρα πολύ, αν θέλετε, συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τόσο υπαλλήλων, όσο παιδιών, το μουσικό σχολείο, δάσκαλοι, σύλλογοι, φορείς, σύλλογοι και λοιπά, αυτά, θα επειδή θα συμμετέχουν, θα αξιοποιηθούν και θα παρουσιάσουν κάτι το φαντασμαγορικό, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με το δορυφόρο, το οποίο φροντίζει η Δημοτική Αρχή γι' αυτό. Επί μία ώρα θα υπάρχει εικόνα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την οικουμένη,
μέσω του δορυφόρου, δηλαδή ο κύριος Τζιμάς από την Αιθιοπία θα μπορέσει να το δει. Τα παιδιά μου από την Αμερική θα το δούνε. Στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, παντού. Αυτός είναι σήμερα ο Βόλος. Ο Βόλος που με κάνει περήφανο, γιατί με σταματάγαν στο δρόμο πρόσφατα και μου λέγανε, κύριε Δήμαρχε, δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο να υπάρχει δωμάτιο στο Βόλο. Τώρα το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, από την Πορταριά, Αγχίαλο, Αγριά, δεν υπήρχε δωμάτιο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μια προσπάθεια που είναι στην αρχή αυτή η προσπάθεια αποδίδει καρπούς. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε ως Δήμος να κάνουμε μεγάλα έργα. Όταν φέρναν τα λεφτά υπήρχε δυνατότητα, τα κλέβανε. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Αυτά κάνανε. Ερχόντουσαν λεφτά στο Δήμο και τα κλέβανε. Δισεκατομμύρια έφερε ο συγχωρεμένος ο Νάκος και ο Τζανής. Εντάξει, ποιοι τα κλέβανε, οι δημοτικοί άρχοντες. Δεν ξέρω, λέμε, δεν γινόντουσαν όμως. Τότε που αυτό λέω, για να μην παρεξηγηθώ, περάσανε και άνθρωποι που υπηρετήσαν την τοπική αυτοδιοίκηση, που προσφέρανε, δουλέψανε, αγαπήσαν αυτή την πόλη και προσπαθήσαν να κάνουν κάτι. Όμως την πλειοψηφία, χρήματα τα οποία ήρθαν στην πόλη, δισεκατομμύρια, γιατί είχαμε την ευτυχία, αν θέλετε, τότε, ένας Θανάσης Νάκος και ένας Λεωνίδας Τζανής να δρομολογήσουν κάποια πράγματα. Δυστυχώς αυτά τα χρήματα που ήρθανε δεν πήγανε, να το πω καλύτερα. Όχι, τα κλέψανε, δεν τοποθετηθήκανε, δεν αξιοποιηθήκανε σωστά. Λοιπόν, για να το βάλουμε πάμε σωστά. Πάμε στις εκδηλώσεις. Τώρα λοιπόν έχουμε... αυτή τη δυνατότητα έχουμε εμείς. Βοηθάμε, προσπαθούμε να διαφημίσουμε την πόλη μας, άσχετα αν κάποιοι, όπως είναι τα Σοπούλου, ο Καρικλίδης και κάτι άλλοι συναδελφοί σου, επειδή έχουν μίσος, μένος, έχουν κατάλοιπα απέναντί μου. Τι να κάνω, δεν το επέλεξα εγώ, ρε παιδιά. Εγώ είπα κατεβαίνω για δήμαρχος. Οι πολίτες του Βόλου με επιλέξανε και θα τους τιμήσω μέχρι τελευταία. Θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Θα όμως... έχουμε πάλι δύο πόλους εορτασμού, δηλαδή θα αξιοποιήσουμε την παραλία στο ίδιο σημείο που και πέρσι, δηλαδή βγήκε η αργό ξαναβγαίνει. Από ό,τι γνωρίζω, είσαι μέσα στην ομάδα συντονισμού σε μεγάλο βαθμό. Γιατί είσαι ένας εκτός από δημοσιογράφος, έχεις και καλό γούστο. Και αξιοποιούμε, ας πούμε, το καλλιτεχνικό σου ταλέντο, αν θέλεις. Ναι. Άρα με ρωτάς για τον κόσμο πιο πολύ, γιατί τα περισσότερα τα ξέρεις. Τα ξέρω, ναι. Αλλά εγώ έχω μάθει. Να μάθει και ο κόσμος. Όχι. Έχω μάθει. Καταρχήν τα ξέρω τόσο καιρό που θα μπορούσα να τα έχω πει τόσο καιρό. Ναι, εντάξει. Πριν. Εγώ πάντα σέβομαι. Δεν έχεις πει το όνομα. Όχι, βέβαια. Που θα ανάψει τα φώτα. Όχι, βέβαια. Πώς έχει διαρρεύσει. Απάντως όχι από μένα. Εντάξει. Μ' αρέσει που λέμε. Στην ομάδα, τέλος πάντων, που δουλεύει γι' αυτό. Δεν το λέμε, παιδιά, ναι. Αλλά... αλλά όταν το ξέρει πάνω από ένας, μαθαίνετε. Δεν είναι όμως και πειράζει. Κακό. Δεν είναι για μένα, ναι. Ζητούμενο να πω εγώ πρώτος, τώρα τι σημασία έχει. Ειδικά με αυτό το όνομα συζητούμε τώρα 1-1,5 μήνα πριν. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, και είναι και οι σχέσεις τέτοιες που εντάξει. Αλλά αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και προνόμιο του Αχιλλέα του Μπέου να τα ανακοινώσει. Τώρα εγώ να το παίξω έξυπνος και να πείστε, πω όχι, όχι. Ξέρω ανακοίνωσε το καλύτερα εσύ για να μου κάνεις μια πάσα να πω ότι τα λοιπόν, περαιτέρω. Επειδή ο Μπέος είναι ένας άνθρωπος που δεν του αρκεί το καλό, κάθε φορά ζητά το καλύτερο, το μεγαλύτερο, το ποιοτικότερο. Πάμε λοιπόν, χωρίς αυτό να υποτιμά ό,τι προηγήθηκε έτσι, τις δύο προηγούμενες χρονιές. Δεν λέμε ότι δεν άρεσαν εκείνα τα πράγματα και άρεσαν πολύ και με μεγάλη συμμετοχή έγινε. Αλλά φέτος, λέει, πάμε για το πολύ μεγάλο. Πάμε να σπάσουμε κάθε ρεκόρ παρουσίας πολιτών και όχι μόνο από το Βόλο, από ολόκληρη τη Θεσσαλία. Γιατί όταν θα ακούσει όλη η Θεσσαλία ότι ο Σάκης Ρουβάς είναι αυτός που και θα τραγουδήσει και θα ανάψει τα φώτα και θα κάνει και άλλα πράγματα, μην τα πούμε τώρα. Καταλαβαίνετε ότι το πιτσιρίκι που το ακούει τώρα στη Λάρισα θα αρχίσει την κρίνια από τώρα. Μαμά, μπαμπά, πήγαινε με εκεί. Και ο Τρικαλινός και ο Καρδιτσιώτης και πάει λέγοντας. Όχι, εγώ θα το πω αλλιώς. Και ο Λαμιώτης. Θα το πω αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, όπως γνωρίζεις και εσύ, Σωτήρη, ο Σάκης Ρουβάς, όπως και άλλοι καλλιτέχνες, λόγω των πρώην επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων, έχουμε άριστες σχέσεις. Περνάγανε καλά, παίρναν τα λεφτά τους, ό,τι είναι, και έχουμε άριστες σχέσεις. Εγώ, ο κόσμος που, οι χιλιάδες κόσμος που θα κατέβουν στο Βόλο, στην παραλία του Βόλου
και σε όλη αυτή τη διαδρομή που θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, δεν θα ανακοινωθούν όμως, πάρα πολλές εκπλήξεις, φαντασμαγορικά πράγματα, θέλω να κατέβει για το Βόλο, για την πόλη και όχι για το Ρούβα. Και αυτό πιστεύω θα ολοκληρωθεί τα επόμενα 2 χρόνια, γιατί ο Βόλος θα γίνει τόσο, όχι ότι δεν είναι, αλλά θα βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, τόσο ερωτεύσιμος, θα αγαπηθεί από φίλους και ξένους και ακόμη και από αντιπάλους, αν θέλετε, τόσο πολύ, γιατί θα είναι κάτι ξεχωριστό σε όλη την Ελλάδα. Γιατί το αξίζει, το δικαιούται και γιατί τόσα χρόνια το είχαν στερήσει αυτό το απλό το πράγμα, τη χαρά, την λάμψη από τον πολίτη του Βόλου. Θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα σας πω να το συνοδέψουμε με το Σάκη το Ρουβά. Πρόσφατα ανακοίνωσε ο κύριος Μπουτάρης, αυτός ο δήμαρχος με το σκουλαρίκι, 87 χρονών που είναι, ότι στη Θεσσαλονίκη θα ανάψουμε το ψηλότερο δέντρο, 18 μέτρα. Εμείς τους λέμε ότι το δικό μας είναι 23 μέτρα, όχι 18. Άρα το δικό μας είναι... όλο και κάτι λέτε. Δεν θα πούμε τίποτα όλο άλλο. Όλο και κάτι. Ναι, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα. Επειδή 23 μέτρα. Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, ο Μπέος όταν δουλεύεις μαζί του είναι μια σχολή, έτσι. Είναι τελειομανής. Μόνος του έχει ήδη κάνει προεργασία με συναντήσεις με τον ίδιο τον Ρουβά, όχι με ένα τσιράκι, δεν το λέω υποτιμητικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντα κανονίζουν για τους καλλιτέχνες αυτού του φελληνικούς πράγματα. Με τον ίδιο έχει κάνει την προεργασία και πραγματικά, επειδή ξέρω τι θα γίνει και εκείνη τη βραδιά, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο μήνα, μέχρι δηλαδή να φτάσουμε στην πρωτοχρονιά, σας λέω ότι ειδικά την 1η Δεκεμβρίου αξίζει όλη η Θεσσαλή και στη Λαμία που επίσης όχι, μας βλέπουν πολύ. Όχι, θα έρθουν πολλοί, πολλοί κόσμοι. Τώρα εκεί ναι. που μας βλέπουν. Πολλοί κόσμοι. Α, τώρα θα μου πεις, θα σου πω ένα μου έλεγε σήμερα η ψυχούλη, εσύ αφού κάθε βράδυ εγώ κοιμάμαι με σένα, γιατί παίζουμε στο Άττικα. Ναι. Να πούμε, ρε παιδιά, πραγματικά τόσο καιρό, Άρτεμι μου, δεν το έχουμε πει, να δίνουμε την καλησπέρα μας και στην Αττική που κάθε βράδυ μας βλέπει. Πάντως πληροφοριακά όλη η Αθήνα θα είναι και η Θεσσαλονίκη στο Βόλο από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 10 Ιανουαρίου που θα τελειώσουν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Θα παρακαλώ σε αυτό το κομμάτι που μου δίνει την ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε βέβαια, τους επιχειρηματίες κάθε είδους, είτε είναι εμπορικού συλλόγου, είτε εστίασης, είτε ξενοδόχοι, είτε απλοί περιπτεράδες θα έλεγα, να δείξουν την πραγματική τους φιλοξένεια στον κόσμο αυτό, να καταλάβουν πραγματικά τι άνθρωποι είμαστε, πόσο αγαπάμε την πόλη αλλά και αυτούς που μας υποδέχονται, ώστε να γίνει συνήθεια θα έλεγα να επισκέπτονται τακτικά την πόλη του Βόλου. Θα σου πω για αυτό που έλεγες με το Σάκη. Πάμε γρήγορα γιατί είναι η ώρα, όχι, έχουμε φύγει 2 λεπτά από τις διαφημίσεις. Κατέβηκα κάτω, τι να πει ο Σάκης. Και μπαίνω στο καμαρίνι, ήταν ντυμένος και έκανε προπόνηση, έκανε εισαγωγή η ορχήστρα. Και μου λέει πες μου γρήγορα, βγαίνω, δεν ακούς την εισαγωγή. Του λέω πες να ξαναπαίξουν εδώ, έχουμε σοβαρά θέματα για τον Βόλο. Θα περιμένουμε πότε θα βγεις. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, ο Σάκης ο Ρουβάς θα είναι εδώ, θα τον χαρεί ο κόσμος, θα κυκλοφορήσει στο δρόμο, μέσα στο χωριό του Άι Βασίλη, θα βγουν φωτογραφίες, τα κινητά θα είναι όλα πάνω για σέρφι και αυτά. Και οι κοπελίτσες, ας του δώσουν και κανένα φυλάκι στο μάγουρο, δεν θα δίνουν μόνο σε μένα. Μην λέμε τέτοια, λοιπόν, γιατί υπολογίζουμε από τώρα, λέμε πόσο security πρέπει να έχουμε. Καθόλου εκείνη security, εκείνη την ημέρα είναι ημέρα χαράς. Η security για να μην παρεξηγηθεί, είναι για να μην κινδυνεύσει κανείς, που είναι πάντα η έννοια. Το ξέρω επειδή έχει και ο, όχι μόνο, δεν χρειάζεται να είσαι πατέρας για να το ξέρεις αυτό, αλλά δεν πρέπει να κινδυνεύσει κανείς. Είναι ημέρα χαράς. Λοιπόν, ο Βόλος υποδέχεται 1η Δεκεμβρίου ξεκινάνε οι εορταστικές εκδηλώσεις. Οι θεσμικοί παράγοντες, δηλαδή το ΚΕΠΑ ΔΙΕΚ, το ΔΕΟΠΑΠ ΔΙΠΕΘΕ, η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, το μουσικό σχολείο και οι σύλλογοι, όπως και είπατε, οι σύλλογοι εργάζονται και τους ευχαριστώ εκ των προτέρων, γιατί ο Βόλος δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου, είναι υπόθεση προφανώς όλων μας. Και γι' αυτό βγάλαμε και αυτό δεν το σύνθημα. Είναι μόνο ο Ρουβάς, προφανώς μας δίνει μπράβο χαρά και... Και ο Βόλος, γι' αυτό βγάλαμε αυτό το σύνθημα. Ο Βόλος μας μαγεύει. Μεταδώστε το σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, διαφημίσεις. Να είστε καλά. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.